Όχι μόνο δεν είναι εφαρμοστή, δεν πατάει ακόμα και στα δικά του συνομικά ζητήματα, που έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Δηλαδή, στην ουσία, επιστρατεύει τον εκπαιδευτικό και του λέει: κοίταξε να δει, θα υποχρεωθεί να μπει σε ομάδε, θα υποχρεωθεί να μπει να κάνει την έρευνα με βάση συγκεκριμένα ερωτηματολόγια και να βγάλει συμπέρασμα. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, εσεί θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που θέτουν οι καθηγητές, να το πω απλά. Εμείς λέμε για να υπάρχει αξιολόγηση πρέπει να συζητήσουμε καταρχήν από την αρχή το σχολείο. Τι σχολείο θέλουμε, με ποια χρηματοδότηση, ποιες είναι... Χρηματοδότηση είναι δεδομένη και όχι, για τους διότι. Όταν όχι, μιλάμε για δημόσιο σχολείο, δεν μπορούμε να μιλάμε για χρηματοδότηση από ιδιώτη. Υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα αυτή τη στιγμή που δίνονται και θα μπορούσε να δοθούν στην εκπαίδευση. Ποιος θα δίνει τα χρήματα αυτά πέραν του δημοσίου. Υπάρχουν δηλαδή ιδιώτες οι οποίοι βγάζουν χρήματα από την τσέπη τους και τα δίνουν στα σχολεία. Όταν τα κέρδη, μισό λεπτό, όταν τα κέρδη αυτή τη στιγμή. Για τα δημόσια σχολεία, μιλάμε, μισό λεπτό. Το δημόσιο δεν αναπτύσσεται εν κενό, αναπτύσσεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Όταν σήμερα δίνονται δισεκατομμύρια στις τράπεζες και για την εκπαίδευση δεν δίνεται τίποτα και τα δισεκατομμύρια αυτά τα πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας, όταν παράδειγμα λένε. Φτιάχνουν το υποτιθέμενο πλεόνασμα και είναι έλλειμμα για μας. Εγώ σας ρωτάω, το δημόσιο σχολείο λαμβάνει χρηματοδότηση από το δημόσιο. Δεν συμφωνούμε όσον αφορά αυτή τη χρηματοδότηση. Εμείς δεν τη δεχόμαστε. Μάλλον λέμε, όταν λέμε δεν δεχόμαστε, δεν είναι ότι δεν παίρνουμε τα χρήματα. Απαιτούμε και παλεύουμε αυτή η χρηματοδότηση να αυξηθεί. Άλλο αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι πώς το είπατε, καταλαβαίνουμε ότι έρχονται πλέον ιδιώτες. Και από, το, από τα χρήματά του βάζουν στα σχολεία. Έχουμε και τέτοια. Ποιος το κάνει, εκτός εξαιρέσεων που είναι και για άλλους σκοπούς. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και εμείς δεν τα θέλουμε αυτά τα φαινόμενα να έρχονται. Γιατί δηλαδή να έρχεται παράδειγμα να εξαρτάται ένα σχολείο από την τάδε πετρελαϊκή βιομηχανία που θα δώσει για του δικού τη λόγου. Εξυπηρετήσει τα δικά τη συμφέροντα. Ή θα έρθει μια βιομηχανία τροφίμων και θα πει ότι εγώ δίνω πρωινό για τα παιδιά. Δεν θέλουμε αυτού του είδους χορηγού. Σαφές αυτό. Θέλουμε εμείς ένα δημόσιο σχολείο με το δημόσιο χαρακτήρα. Καθολοκληρία. Αυτό που λέτε είναι σεβαστό. Και αυτό διεκδικούμε. Πάμε να δούμε όμως στο Αγαθονίσι τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί στο Αγαθονίσι τα πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά, πολύ πιο θέλετε απλά και λιτά. Και να δούμε τι ακριβώς εντύπωση δημιουργεί στους καθήκους, αφού έχουμε βέβαιως σύνδεση με τον Δήμαρχο του Αγαθονισίου, τον κύριο Ευάγγελο Κοτόρο. Κότορος, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Μούσο, γεια σας. Λοιπόν, χαιρόμαστε πολύ που ακούμε τη φωνή σας από την ακριτική πλέον πλευρά του Αγαθονισίου. Να ρωτήσω κάτι. Το νησί αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή πρόβλημα εκπαιδευτικών ή καλύπτονται όλες οι θέσεις? Κοιτάξτε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία, γιατί και εγώ εκπαιδευτικός είμαι, να μιλήσω έτσι λίγο για τα εκπαιδευτικά θέματα και προβλήματα του Αγαθονισίου. Και να πω, υπάρχει πρόβλημα και φέτος και κάθε χρόνο πάντα υπάρχει. Και το βασικό, ας πούμε, είναι η υποστελέχωση που η αργοπορία να ξεκινήσει ομαλά η σχολική χρονιά. Πότε ήταν ο τελευταίος ή η τελευταία, αν θέλετε, εκπαιδευτικός που ήρθε στο Αγαθονίσι? Κοιτάξτε, το Νοέμβριο, ας πούμε. Το Νοέμβριο, όταν τα άλλα σχολεία, βέβαια είναι πρόβλημα που παρουσιάζεται και σε άλλα μικρά νησιά. Ναι. Και αν θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό. Και είναι όντως ένα μείον για τα παιδιά, βέβαια λίγα τα παιδιά είναι, αλλά δεν έχει σημασία σαφώς, και πρέπει να απολαμβάνουν και τα, όπως και τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα, επίσης όρις. Κάθε χρόνο έτσι αργεί και μάλιστα άλλες χρονιές και αργότερα ακόμα. Βέβαια λειτουργεί το γυμνάσιο και το λύκειο χωρίς καθηγητή ξένης γλώσσας. Α, δεν έχετε καθόλου λοιπόν καθηγητές? Δεν έχει δυστυχώς ούτε πέρυσι ούτε φέτος. Παρά τις προσπάθειες και τις δικές μου εδώ και των γονέων και όλων των φορέων και συντελεστών και αρμοδίων, δυστυχώς υπάρχει μια προθυμία γενικά των εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν σε αυτά τα νησιά. Δυστυχώς. Κρατάω αυτό το οποίο είπατε, διότι εδώ μιλώντας με τους συναδέλφους σας, με πληροφορούν ότι οι καθηγητές, παρά το μικρό μισθό που λαμβάνουν ή οτιδήποτε άλλο, όπου και να τους διορίσουν, πηγαίνουν. Εσείς όμως καταγγέλλετε ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον. Όχι, να πω μια... Ποιος κύριο, γιατί δεν... Ο κύριος Γεωργιώτης είναι πρόσωπος της ΟΛΜΕ. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, αν είναι απρόθυμοι να έρθουν στα νησιά, δεν συμβαίνει αυτό. Το καλοκαίρι η κυβέρνηση, με υποχρεωτικές στην ουσία μετατάξεις,
έβγαλε πολλούς καθηγητές και ειδικά και ξενογλωσσών από το σχολείο και τους έστειλε σε διοικητικές υπηρεσίες και σε άλλες υπηρεσίες. Γύρω στους 5.000. Βλέπουμε δηλαδή ότι η ίδια η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία δεν στέλνει καθηγητές. Και αν θα δείτε, ακόμα και τις αιτήσεις συναδέλφων ξένων γλωσσών, πιθανόν να υπάρχουν κάποιοι να έρθουν στο Αγαθονήσι. Όταν όμως δεν διορίζει, δεν προσλαμβάνει αναπληρωτές. Όταν δεν διορίζει και δεν προσλαμβάνει αναπληρωτές και δεν διορίζει και μόνιμους εκπαιδευτικούς, είναι λογικό να έχει. Κοιτάξτε, και το όχι, λογικό όχι, για την κυβέρνηση, παράλογο για μας. Όχι, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί δεν είναι. 32 φιλολόγους διόρισε ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας, οι οποίοι είτε αρνήθηκαν να έρθουν για επικαλούμενοι διάφοροι λόγοι, μέχρι και λόγοι υγείας, μέχρι σε νοσοκομείο πήγαν για να πάρουν το βεβαίωση από γιατρό για να μην έρθουν. 32 συγκεκριμένα, επειδή το γυμνάσιο έχει λίγη. Αριθμός. Όχι, το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια και ετοιμότητα, γιατί εγώ είμαι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε μια διαφοροποίηση της πρωτοβάθμιας, θα μου επιτρέψετε, οι οποίοι τρέχουν παντού, ενώ της δευτεροβάθμιας όχι. Το αντιμετωπίζω τώρα 8 χρόνια που είμαι δήμαρχος. Το ξέρετε ότι πολλοί συνάδελφοι, όταν δεν μπορούν να ζήσουν, παίρνουν και άδεια άνευ αποδοχών, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και αυτό συνέβη με τον εκπαιδευτικό των Αγγλικών. Ναι, γιατί όμως να πάρει την άδεια άνευ αποδοχών, γιατί όταν παράδειγμα από την υπηρετική Ελλάδα καλείται να έρθει στο Αγαθονήσι και πρέπει να ξοδεύει έναν ακόμα μισθό και για το ενίκιο του και για τις μεταφορές, τι επιλέγει, γιατί επιλέγει αυτό στην ανεργία. Κοιτάξτε, γιατί επιλέγει την ανεργία, γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα κίνητρα, δεν υπάρχουν από κοντινά νησιά που θα μπορούσαν να έρθουν κάποιοι εκεί. Δεν υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση του προσωπικού που θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Πολλές φορές βέβαια το Υπουργείο Παιδείας το κάνει για δικούς του λόγους, για προσφέτια αλλού και αφήνει τα παιδιά αυτά και εσάς βέβαια, όπως λέτε, στο σύνδεσμο χωρίς εκπαιδευτικούς. Τι όφελος έχει. Ακούστε, όπου και να είναι τα έξοδα υπάρχουν, αλλά επιπλέον υπάρχει το κίνητρο της παραμεθωρίου. Πόσο είναι αυτό το κίνητρο της παραμεθωρίου? Δεν ξέρω, 120-120 ευρώ. Ναι, για πες, πώς μπορεί να ζήσει κάποιος με 120 και με 600 ευρώ, πώς μπορεί να ζήσει? Δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό το παιδί. Όχι, μα λέτε αν υπάρχει. Όπου και να είναι, το ενίκιο θα το έχει. Τα έξοδα θα τα έχει. Όταν επιλέγει κάποιος την παρέτηση, θεωρείται ότι δεν θέλει να έρθει και αφήνει την εργασία του? Μα δεν μπορώ να εξηγήσω τους λόγους όμως. Για να δούμε λίγο τους λόγους. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξουν κίνητρα. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Όμως δεν μπορεί να αφήνει και τα σχολεία έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό ότι δεν πρέπει να αφήνει τα σχολεία. Είμαστε εμείς που λέμε πρώτα και κύρια τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα το Σεπτέμβριο να έχουν εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, είπατε πριν ότι ο Νοέμβριος, το Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου τελειώνει το πρώτο τρίμηνο και τα παιδιά στο Αγαθονήσι ένα τρίμηνο δεν κάναν μάθημα. Για μας και ένα παιδί να είναι. Και είναι το ίδιο σαν να είναι μια τάξη, σαν να είναι ένα σχολείο. Γιατί και αυτό το παιδί έχει δικαίωμα με ίσους όρους, όπως είπαμε πριν, να δώσει εξετάσεις. Και έχει το δικαίωμα στη μόρφωση, στη δωρεάν εκπαίδευση. Δύο χρόνια, μισό λεπτάκι παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, πριν απαντήσετε. Ναι, παρακαλώ. Δύο χρόνια όμως καταγγείλατε ότι πλέον καθηγητές ξένων γλωσσών στο Αγαθονήσι δεν υπάρχουν. Και αναρωτιέμαι, αυτό το γεγονός από μόνο του σημαίνει ότι τα παιδιά που θα θέλαν παράδειγμα να δώσουν εξετάσεις για να μπουν σε μια σχολή η οποία προβλέπει ως ειδικό μάθημα μια ξένη γλώσσα, αυτομάτως αποκλείονται. Θα μου πείτε, μα καλά, στο σχολείο θα μάθεις αγγλικά. Δεν έχει σημασία. Για κάποια παιδιά που δεν έχουν χρήματα, μπορεί στο σχολείο να είναι η μοναδική πηγή από που θα μάθουν αγγλικά. Και θέλω τη δική σας την άποψη σε αυτό το κομμάτι. Να σας πω ότι συμβαίνει και δεν υπάρχει και περιθώριο, όχι περιθώριο, δεν υπάρχει εκπαιδευτικός αγγλικών στα Αγαθονήσι να κάνει ιδιαίτερα. Γι' αυτό το λόγο οι γονείς επιβαρύνονται περισσότερο και να σας πω, φέρνουν από άλλο νησί εκπαιδευτικό κάθε Σαββατοκύριακο για να μάθουν έστω τα παιδιά τους αυτά που πρέπει να μάθουν στα αγγλικά. Είναι λοιπόν όχι αδικία, είναι μια, τι να πω, αδιαφορία. Και ρίχνω ευθέως έτσι και το ευθύνη στους εκπαιδευτικούς. Ο τελευταίος εκπαιδευτικός με αρκετά χρόνια υπηρεσίας που διορίστηκε αγγλικών πήρε, όπως είπε προηγούμενα ο συνάδελφος, άδεια διετούς, δύο χρόνια άδεια άνευ αποδοχών.
Μάλιστα. Για να μην έρθει να αγαθονήσει. Για να μην έρθει ήδη, γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Για να μην... Δημαρχέ. Κοιτάξτε, στη Ρόδο, αν θέλετε να πούμε σε αυτό το. Δεν θέλω να είπα να την παρατηρήσω. Γιατί. Στη Ρόδο, εσείς στη βλέπετε... Ρόδο εξοδεύει περισσότερα. Εσείς, μισό λεπτό. Στη Ρόδο που υπηρετούσε, εξόδευε περισσότερα. Μισό λεπτό, κύριε Δημαρχέ. Εσείς λέτε, ρίχνετε το βάρο ως εκπαιδευτικός και νομίζω ότι εδώ κάνετε ένα λάθος. Ρίχνετε το βάρο στους εκπαιδευτικούς και δεν ρίχνετε το βάρο στην πολιτική της κυβέρνησης. Δεν είπα αυτό. Η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι αυτή που ξεριζώνει. Μερίδιο της ευθύνης. Μισό λεπτό. Η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι αυτή που αφήνει. Το είπα. Μερίδιο ευθύνης. Μερίδιο ευθύνης. Κατανοητό. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Δήμαρχε, παραμένετε μαζί μας. Επανερχόμαστε εδώ πέρα, διότι ξέρω πως θέλουν να υποθούν και κάποια ερωτήματα από τις κυρίες της παρέας μας. Βέβαια.